Θέλω να ακούσουμε από τον Μητροπολίτη Φιλίσκιο Ρουπού τον Κυπριανό να μιλάει για ένα άλλο συγκλονιστικό περιστατικό εξορκισμού. Αναφέρεται στην περίπτωση μιας 19χρονης κοπέλας που μιλούσε με φωνή διαβόλου. Μιλά για την ύπαρξη ηχητικού ντοκουμέντου. Μια κοπέλα που ήταν δαιμονισμένη από την παιδική της ηλικία, γιατί όπως είπα προηγουμένως, άλλοι επηρεάζονται, απροσβάλλονται από τον Σατανά, από προσωπικά τους αμαρτήματα και άλλοι από αμαρτήματα των γονέων. Σαν παιδάκι ήταν ζωηρό, όπως μου ανέφερε η μητέρα της, και ο πατέρας της στο διάβολο να πας, στο διάβολο, που δυστυχώς οι γονείς το έχουν ψωμωτήρι, δεν λένε στον Χριστό να πας, δεν λένε στην ευχή να πας, δεν λένε στο καλό να πας, στο διάβολο να πας. Και ο Θεός παρεχώρησε και μπήκε ο διάβολος μέσα. Και όταν τη διάβασε που ήταν 18χρονο κοπέλα και η γλώσσα της απορούσε ο ίδιος, πήγαινε, γινόταν δυο πιθαμές και την έγλυφε εδώ στο λαιμό της και την έκανε διάφορα γράμματα, 8, 4 τη γλώσσα της, που τα βλέπει όλος ο κόσμος. Και έπαιρνε τη φωνή όλων των ζώων. Και μου έλεγε, όσο και να τη διαβάζεις, εγώ δεν βγαίνω από μέσα της, ο πατέρας της με έστειλε. Και τι σου είναι, σε ένα αδελφή σου ή ξαδέλφη σου. Άστι να πάει στο βασίλειό μου, στο Δαφνί, το δημόσιο ψυχιατρίο, το αποκαλούσε βασίλειό του. Ναι. Μάλιστα, είχαμε πάρει τότε και μια κασέτα που έλεγε διάφορα, μάλιστα που αποκάλυπτε και αμαρτήματα προσκυνητών που ερχόντουσαν εκείνη την ώρα και τους τα έλεγε με το νίκη, με το σίγμα, με λεπτομέρειες. Αυτή η κασέτα, αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο είναι στη διάθεση της εκπομπής. Θέλω να το ακούσετε και να προσέξετε όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ και οι τηλεθεατές, ότι η κοπέλα δεν μιλά σαν τον εαυτό της, αλλά σαν να είναι ο διάβολος, σαν μια άλλη οντότητα. Φαίνεται να γνωρίζει για διάφορες καταστάσεις που ασφαλώς η ίδια δεν θα μπορούσε να ξέρει. Ο δαίμονας εμφανίζεται να μιλά σε πρώτο πρόσωπο. Βγάζει και κραυγές ζώων και παρακαλώ να το ακούσετε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όχι, δεν θα σε αγαπάει, θα σε κάνει καλά. Θα σε κάνει καλά, παιδί μου. Θα σε κάνει καλά. Ποιο παιδί σου ρε μιλάτε, εγώ είμαι ο Θεός, θα τα δούμε. Δεν είναι πλάσμα του Θεού. Όχι, δεν είναι πλάσμα του Θεού. Πλάσμα του Θεού είσαι, παιδί μου. Πλάσμα του Θεού. Δεν είσαι του Θεού. Κεράκια τραγούδα θα του πάρει το κουφό του και δίνει το αίμα του στους χριστιανούς. Γαμπρό αυτής της γυναίκας που μίλησε. Το κεντρή κατόρθωσε μετά από πάρα πολύ προσπάθεια να εντοπίσει την τότε κοπέλα που ακούσαμε στο συγκλονιστικό αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Μένει στην Πάτρα, τη λένε Μαρία, σήμερα είναι 43-44 χρονών και από ό,τι μας είπαν και από ό,τι είδαμε, ακόμα κυριαρχείται από τα δαιμόνια. Λόγω της κατάστασής της δεν είναι σε θέση να μας μιλήσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο γαμπρός της, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Κύριε Δημητρακόπουλε, μας ακούτε? Ναι, ναι,
Γεια σας. Είστε ο άντρας της αδερφής της Μαρίας. Μάλιστα. Πέστε μου σε τι κατάσταση βρίσκεται η κυρία Μαρία σήμερα. Η Μαρία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Καλύτερη είναι σήμερα. Σε ναι. πολύ καλύτερη κατάσταση από τι ήταν τα αρχικά της χρόνια. Τα πρώτα της χρόνια. Εσείς την είχατε ζήσει και τότε. Εγώ όχι τότε. Ναι. Πιο νεότερα. Αλλά ξέρω καλά, είμαι βέβαιος, ναι. ότι τότε ήταν πολύ χειρότερα από τότε που άρχισε. Να γίνονται λειτουργίες, να γίνονται εξορκισμοί. Και σύμφωνα με αυτά τα μέσα της Εκκλησίας, ναι. άρχεται να καλυτερεύει και να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Τι πιστεύετε ότι της έχει συμβεί ακριβώς? Η Μαρία δαιμονίστηκε κατά τη μέρα της Καθαράς Δευτέρας, που ζήτησε από τη μητέρα της και από τους γονείς της, ναι. κάτι ζήτησε, και εκείνη τη στιγμή την διαλόστηλε ο πατέρας της. Κάτι ζήτησε και την διαλόστηλε ο πατέρας της. Και εκείνη τη στιγμή που της είπε ο πατέρας της άει στο διάολο, ας πούμε, δαιμονίστηκε. Ναι. Ευτή στιγμή, εκεί το παιδί, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, έπεσε κάτω, λιπόθυμο, ναι. λιπόθυμο, με χωρίς να μπορέσει να μαζέψει ούτε το χέρια της, ούτε τα πόδια της, ήταν ηλικία 3 χρονών, 4 χρονών περίπου. Και ευτή στιγμή δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα, ούτε η επιστήμη μπόρεσε να δώσει λύσεις των πραγμάτων. Έπειτα, από λίγο καιρό, άρχεται να κάποια επιληψία, μια επιληπτική κατάσταση. Μετά από χρόνια δυνάμωσε πολύ περισσότερο και δεν μπορούσε να συνέλθει ούτε να αισθάνεται καθόλου απολύτως τίποτα. Μετά πήρανε στο μοναστήρι αδερφή της, που είναι μοναχή, την οποία εκεί συνέχισε τους εξορκισμούς και σύμφωνα με τα μέσα της Εκκλησίας, που μετά από ορισμένα χρόνια εκδηλώθηκε το δαιμόνιο και έλεγε ότι είναι διάβολος και ομιλεί, παίρνει τη γλώσσα της και ομιλεί. Ακούσατε δηλαδή αυτή τη γυναίκα, η οποία σας είναι, πώς είναι η συγγένεια, δεν ξέρω, νύφη σας. Είμαι ο γαμπρός της, είναι η κουνιάδα μου. Ακούσατε λοιπόν εσείς την κουνιάδα σας να μιλά όχι με τη δική της φωνή και με τη φωνή του σατανά. Ναι, και δεν θυμόταν απολύτως τίποτα έπειτα. Έχουμε εδώ την κυρία Παπανδρεανοπούλου, έχουμε την επιστήμη, αν θέλετε, να μιλά για καταστάσεις ιστερίας και μιας νοσηρής προσωπικότητας. Είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Είναι απαράδεκτα, λέτε. Απαράδεκτα όλα αυτά. Η κυρία δεν είναι επιστήμη. Μισό λεπτό. Η επιστήμη εδώ πέρα, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Η επιστήμη, ό,τι έχει εξετάσει το παιδί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νευρολόγοι και τόσα άλλα. Α, πήγε στους γιατρούς δηλαδή. Πήγε στους γιατρούς. Όχι, απολύτως τίποτα. Δεν έχετε πάει τη Μαρία στους γιατρούς. Βεβαίως έχει πάει. Και τι σας έχουν πει? Και δεν βρίσκουν απολύτως τίποτα. Ότι δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι μια φυσιολογική και έπειτα απάνω στην κρίση της που γίνεται, εξαίσια σημεία, τα εξαίσια σημεία αυτά που γίνεται, μόνο η λύση των πραγμάτων μετά από τους οπισμούς ή οι ευχές που διαβάζουν οι ιερείς συνέρχεται και τότε ναι, μπορεί, καταλαβαίνει έπειτα και συνέχεια καταλαβαίνει πολύ. Πέστε μου κάτι άλλο. Το κοινό. Όταν πηγαίνει ακόμα στην εκκλησία τώρα, αντιδρά με τον ίδιο τρόπο? Ναι, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, κατά την ώρα τα Άγια που βγαίνουν, τα Άγια, ναι. ή τα σάικ των σώ, μάλιστα. δηλαδή ρεύση, μεταφογή τα πρόσφατα των χριστιανών σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτή τη στιγμή την πιάνει κρίση. Την πιάνει κρίση. Εκδηλώνεται το δαιμόνιο, βρίζει τον ιερέα, βρίζει τους πιστούς και εν συνεχεία δεν είναι σε θέση να θυμάται τίποτα έπειτα. Δηλαδή, η Μαρία, μου λέτε, δεν συνειδητοποιεί τη μεταμόρφωσή της, τη μετάλλαξή της σε ένα πλάσμα που μιλάμε τη φωνή του δαίμονα. Μετά ναι. δηλαδή δεν θυμάται τίποτα? Όχι, όχι τίποτα, πολύ. Της λέτε τι έχει γίνει και τι λέει? Ναι, ναι, αυτά τα λόγια που λέει είναι καθαρός εναντίον των χριστιανών και εναντίον του ιερέως. Και μιλάει, αποκαλύπτει από τη γλώσσα της που μιλάει ο Σατανάς ότι είναι διάβολος. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Πάνω στο σώμα της και εξουσιάζει και το πνεύμα της και το σώμα της αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με αυτή την συμπεριφορά και τις αποκαλύψεις της Μαρίας στην Εκκλησία? Γιατί έχουμε μάθει το εξής, ότι στην Εκκλησία και στη διάρκεια αυτής της εξομολόγησης που μιλάμε, όχι τη φωνή της, λέει πράγματα για τους. Ναι. Ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της που δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει. Τα ξέρουν μόνο εκεί. Μιλάει για την ιστορία του γαμπρού της κυρίας Τάδε που είναι εκεί και ξέρει λεπτομέρειες. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Αυτό το πράγμα μας έχει επιλύσει όλους και ομιλεί σε ανθρώπους πολλές φορές ναι. που έχουν διαπράξει ορισμένα αμαρτήματα που δεν γνωρίζει και τα ξέρουν μόνο εκείνοι. Δηλαδή έχει τύχει, μου έχουν πει εμένα περιστατικό ότι έχει πει
σε μια γυναίκα που εσύ που πήγες με τον τάδε και δεν το ξέρει ο άντρας και αυτή έχει πέσει ξερή. Ασχολήθηκες με τη μαγεία ή ασχολήθηκες με το ένα με το άλλο πράγμα που τα αμαρτήματα αυτά τα ήξερε μόνο ο εαυτός του και κανένας άλλος. Ένα λεπτό. Και τα ήξερε μόνο αυτός, ναι, και κανένας άλλος. Ούτε και ομολόγησαν οι άνθρωποι αυτοί ότι πράγματι έτσι είναι όπως τα είπε. Το ομολόγησαν αυτοί. Ορίστε, ναι. Θέλω να μιλήσετε μαζί του. Θέλω να... Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μήπως δεν το κατάλαβα εγώ. Όχι, εγώ θα μείνω σε ένα μικρό σημείο. Ναι. Ότι εις μικρά νεαράν ηλικία, η κυρία που Μαρία. Ακούγαμε, διέγνωσαν επιληψία. Μάλιστα. Θα συνεχίσω να πω ένα δεύτερο μικρό σημείο. Να το ρωτήσουμε σημείο. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Το είπε. Διεγνώστη επιληψία. Η επιληψία, ναι. Μάλιστα. Ήταν επιληπτή. Λοιπόν, μάλιστα. Μου επιτρέπετε. Να ολοκληρώσω. Η επιληψία. Ναι, η επιληψία. Ναι. Η επιληψία. Ναι. Μετέπειτα, μετά από ορισμένε διάστημα, ήταν σε αφασία. Δεν καταλάβαινε απολύτω τίποτα. Σε αφασία. Θα μου επιτρέψετε. Και δεν μπορούσε να βρουν μία διάγνωση οι γιατροί, τι ακριβώ έχει. Μάλιστα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κύριε Ρέγκη. Το λιγότερο για μένα που έχω φτάσει ήταν να πάω λίγο να σκοτώσω τη μητέρα μου. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι όταν μου κάνανε για πρώτη φορά μαύρη μαγεία, δεν μου κάνανε την απλή φυσιολογική μαύρη μαγεία που λένε, ένα απλό τυπικό δέσιμο που την εκκλησία λύνεται. Τα είχαν κάνει τόσο καλά ώστε να με στείλουν κατευθείαν στο θάνατο. Τι ακριβώς σου έκαναν? Συμβόλαιο θανάτου. Ποιος το έκανε αυτό? Ονόματα μην μου ζητήσεις να πω, δεν μπορώ να τα πω. Γνωρίζεις? Ναι. Ήταν μια γυναίκα. Με αυτή τη γυναίκα που μου το έκανε, μπορώ να πω ότι είχα καθημερινή επαφή μαζί της. Είτε από το τηλέφωνο, είτε από κοντά. Όταν διαπίστωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πώς το διαπίστωσα? Το διαπίστωσα όταν άρχισε η υγεία μου να παίρνει δικά το βόλτο. Το συμβόλαιο θανάτου, με ποιον το υπέγραψε? Αυτή. Συνήθως αυτά που γράφονται με τον ίδιο και τον διάολο. Σε διάφορες τελετές ή όπως αλλιώς μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που καταφέραν οι παπάδες να μην βρουν τη δαιμονοληψία που υπήρχε, τη μεταψύχωση που υπάρχει, και αντί να τα κάνουν καλύτερα, να τα κάνουν χειρότερα. Γιατί με βάζανε να κοινωνάω 2-3 φορές στο τρίμηνο, και αντί να κοιμάται, ας πούμε, ή να φεύγει αυτό που υπήρχε μέσα μου, το φουντώνανε. Και αντί να γίνομαι καλύτερα, γινόμουν χειρότερα. Φτάνει να σου πω ότι έκατσα σε μαχαίρι γυναικολογική υπόθεση, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ότι ήμουν 3 μήνες παράλυτη. Οι γιατροί δεν βρίσκανε τίποτα και εγώ σερνόμουν. Ξέρεις τι κάνανε οι παπάδες? Κάτι πολύ εύκολο για αυτούς και που εμένα ίσως να με στέλνουν στο θάνατο. Με βουτήξαν και με βάλανε μέσα στην Αγία Τράπεζα. Αντιμετώπισες ποτέ το διάολο αυτό που έχεις μέσα σου ενώπιον στον οποίο? Πολλές φορές. Τον είδες? Πάρα πολλές φορές. Και συζήτησα μαζί του, μπορώ να σου πω. Τι μορφή έχει? Μπορεί να πάρει και τη μορφή τη δικιά σου. Μπορεί να πάρει και τη μορφή τη δικιά μου. Τη μορφή τη δικιά του του παίρνει πολύ σπάνια και αυτό θέλει να σε φοβήσει. Τι σου λέει? Διάφορα. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν το Σάββατο. Μου χαμογέλασε, ειρωνικά πάντα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, πάτερ? Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Ράγκη. Πριν μου πείτε, θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Ότι έχω υποσχεθεί το λόγο στον κύριο Μελετόπουλο. Κάναμε ιδιαίτερη συμφωνία πριν το διάλειμμα, γιατί δεν έχει μιλήσει όσο πρέπει. Έχουμε, με ειδοποιούν πάρα πολλά τηλέφωνα, ναι, απίστευτο αριθμό τηλεφώνων, οι οποίοι ημέν λένε ότι ναι, είμαστε εξορκισμένοι, έχουμε πάει στην εκκλησία ή έχουμε πάει σε κάποιους ειδικούς, όπως ο κ. Παπαδόπουλος, και έχουμε λυτρωθεί, απαλλαχθεί από αυτό. Και οι άλλοι λένε, πήγαμε και μας αντιμετωπίσαμε έναν εμπεγμό, ναι, από την εκκλησία. Να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, οπωσδήποτε, μία πάγια τακτική του διαβόλου είναι η εξής. Ότι προσπαθεί να καλυφθεί, προσπαθεί να δείξει ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υφίσταται, για να μπορεί να ξεγελάει πιο εύκολα το θύμα του. Mm-hmm. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, λαϊκοί, οι οποίοι είτε με το πρόσχημα των medium, είτε με το πρόσχημα των αστρολόγων, είτε με το πρόσχημα του ψυχιάτρου, είτε με το πρόσχημα του αστρολόγου κλπ. Για τσαρλατάνους μιλάμε. Είναι τσαρλατάνοι όλοι. Μπορεί να έχουν κάποιο χαρτί στα χέρια τους κλπ. Αλλά αυτό για μένα προσωπικά και για την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, δεν είναι τίποτα. Και μια και μιλάτε για την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, έχουμε. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Έχουμε στο τηλέφωνο. Τον κύριο Χατζηφώτη. Κύριε Μελετόπουλε, θα σας δώσω αμέσως μετά το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Μισό λεπτό, αφού ακούσουμε την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία.